ικανά να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ, φέρεται να είναι τα νέα γενιά υποβρύχια της Κίνας, τα οποία είναι εξοπλισμένα με διηπηρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους GL3, όπως εκτιμάει η δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post. Επικαλούμενο πηγέ του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνα. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι τα νέα υποβρύχια τα οποία φέρουν σπυράβλου GL3 είναι ικανά να πλήξουν ολόκληρε περιοχέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πεκίνο από Δεκέμβριο 2009 προχώρησε στην εξαγωγή στρατιωτικών δοκιμών στη θάλασσα Μποχάη στι ακτέ Βόρεια Κίνα. Η αύξηση φαίνεται να έγινε αντιληπτή από του Αμερικανικού δορυφόρου όπω και από Αμερικανικά πλοία στον Ειρηνικό ωκεανό, κάτι το οποίο βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του Βανταγών. Στα τέλη Ιουνίου 2009, ακόμη ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνική Άμυνα Κίνα, κληθεί να σχολιάσει τι μαρτυρίε κατοίκων για μυστηριώδει εκρήξει στον ικτέρνο ουρανό, επιβεβαίωσε ότι η χώρα έχει ήδη δοκιμάσει του πυράβλου GL3. Η επιστημονική έρευνα και οι δοκιμέ διεξήχθησαν σύμφωνα με το σχέδιο, διευκρίνησε ξεκαθαρίζοντα ότι οι δοκιμέ δεν είχαν ω στόχο κάποια συγκεκριμένη χώρα. Μειωτέων ότι η νέα γενιά GL3 πυραυλή σχεδιάστηκαν για τα πυρηνικά υποβρύχια τη Κίνας έχοντα ω λειτουργικό εύρο δράση ακτίνα 9.000 έω 14.000 χιλιόμετρα. Το GL3 αποτελεί τρίτη εκδοσημαριστικών πυράβλων τύπου GL και φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ του προγόνου του. Κάθε υποβρύχιο Type 094 είναι εξοπλισμένο με περίπου 12 πυράβλου GL3. Του. Άρχισαν να κυκλοφορούν το 2006, ενώ είναι πολύ πιθανό ότι τέτοια κατηγορία υποβρύχιο ήταν που διεξήγαγε την πρώτη υποβρύχια περιπολία αποτροπή το 2015. Ενώ οι Κινέζοι αναλυτέ ανέφεραν πω αυτό αντιπροσωπεύει την αρχή μια νέα εποχή για τι θαλάσσιες πυρηνικέ δυνάμει τη Κίνα. Τα υποβρύχια, τα ip 094 αντιπροσωπεύουν το πρώτο αξιόπιστο πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο τη Κίνα, δήλωσε ο Υπουργείο Άμυνα Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα πύραυλο GL2 έχει εμβέλεια μέχρι και 5.000 μίλια, εκτιμούν ειδική αντίθεση με έναν Trident SLBM του πολεμικού ναυτικού Ηνωμένων Πολιτειών, έχει εμβέλεια μέχρι 7.500 μίλια. Είναι πιθανό το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα να σχεδιάσει να αναπτύξει περισσότερα τα ip 094 και τα ip 096 ώστε να επεκτείνει το στόλο των υποβρυχίων βαλιστικών πυράλων. Αυξάνοντα δυνατότητε πυρηνικού πλήγματο δια θαλάσση, ω τώρα οι ΗΠΑ έχουν μετρήσει πέντε των αριθμών. Απ' την άλλη πλευρά, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ χρησιμοποιεί 14 υποβρύχια βαλιστικών πυράβλων κατηγορία Σοχάη, ενώ κατασκευάζει 12 ακόμη τη ίδια κατηγορία για να ενταχθούν από το 2020 και έπειτα. Παρόλο που είναι πολύ δύσκολο για την Κίνα να αναπτύξει ίδιο αριθμό τέτοιων υποβρυχίων. Όμω όταν το Type 96 εισέλθουν σε υπηρεσία με του Prav GL3, τότε το Πεκίνο θα διαθέτει ισχυρή πυρηνική και αποτρεπτική ισχύ στη θάλασσα, η οποία σε μέγεθο και ισχύ θα είναι σχεδόν ισότιμη με την Αμερικανική. Προσέξτε εδώ, ο Dr. Who πρόσθεσε ότι 0,96 αν εκτοξευθούν από GL3 από τα υποβρύχια στο Δυτικό Ειρηνικό, το GL3 μπορεί να βάλει όλες τις πόλεις στη δυτική ακτή των ΗΠΑ εντός του εύρους επίθεσης. Ο τύπο 096 είναι το πιο προηγμένο στρατηγικό πυρηνικό υποβρύχιο που γνωρίζουμε σήμερα. Υπάρχουν δύο γενικέ κατηγορίε πυρηνικών υποβρύχιων. Το ένα είναι τα πυρηνικά υποβρύχια επίθεση με τορπίλε, αντιποβρύχια, πυράβλου και πυράβλου κρίζου, ω τα κύρια όπλα. Το άλλο είναι το στρατηγικό πυρηνικό υποβρύχια εξοπλισμένα με βαλιστικού πυράβλου, οπλισμένα με επιθετικά όπλα, όπω συνήθω αποκαλούμε πυρηνικά όπλα. Έτσι, μόνο το ισχυρό στρατηγικό πυρηνικό υποβρύχιο μπορεί να ονομαστεί το πραγματικά δολοφονικό όπλο. Το πυρηνικό υποβρύχιο Type 096 έχει μήκος 150 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα, με το μέγιστο βάθος κατάδυσης να φτάνει τα 600 μέτρα το οποίο είναι 200 μέτρα βαθύτερο από το πυρηνικό υποβρύχιο 094. Ο όγκο θορύβου των πυρηνικών υποβρυχίων κατηγορία Μπορέι τη Ρωσία είναι 108 δεσιμπέλ. Και με τα πιο προηγμένα αμερικανικά υποβρύχια εξακολουθεί να είναι 105 δεσιμπέλ. Έτσι, κρίνοντα από το προφίλ του θορύβου, η Κίνα έχει φτάσει στην κορφή. Ο ναύαρχο Μάι Βάιμινγκ έδειξε δημοσίω το βασικό πρότυπο Τη νέα υποβρύχια πρόωση την προπέλαση με βάση το RIM σε συνέντευξη στο CCTV. Σε αυτή την πτυχή έχουμε προχωρήσει μπροστά από τι ΗΠΑ ω στρατιωτική υπερδύναμη. Το μόνο υποβρύχιο στι ΗΠΑ που χρησιμοποιεί τεχνολογία ADP είναι τα υποβρύχια γρήγορη επίθεση πυρηνικών πυράβλων κλάση Virginia, αλλά μόνο σε βοηθητική λειτουργία. Όπως είπε ο Ναύαρχος Μάι Βάιμινγκ, I mean, αν θέλετε να γεθείτε προχωρήστε μπροστά από ΗΠΑ. Όσον αφορά τη μετατόπιση και την ταχύτητα, ο τύπος με 96 δεν είναι πρόθυμος να παίξει το δεύτερο βιολί. Η μετατόπιση πλήρους φορτίου του είναι περίπου 16.000 τόνι και η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τους 35 κόμβους ενώ βυθίζεται. Επιμένει ο ντόκτορ ότι το πυρηνικό υποβρύχιο τύπου 096 είναι ικανό να καταπολεμήσει επιχειρήσει και στι πολικέ περιοχέ. Είναι σίγουρα καλύτερο να έχουμε κάτι παρά τίποτα. Και η πρόοδο είναι πάντα καλύτερα από το να μην κάνει πρόοδο. Στη δεκαετία του 60 και του 70 και για το σκοπό τη μητέρα πατρίδα, μια ομάδα ανθρώπων πήγε στα βαθιά και μοναχικά βουνά τη Τζιάιζιενγκ. Στο νοτιοδυτικό Σιτσουάν για να ερευνήσει κρυφά του πυρηνικού